επιδρούν στο άνοιγμα του ωραρίου τους, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στο θέμα του ΕΟΠΗ, δηλώνουν σίγουροι για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Ανοιχτά θα παραμείνουν ορισμένα φαρμακεία στην πόλη των Ιωαννίνων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Κλειστά θα βρίσκονται σήμερα και αύριο τα φαρμακεία όλης της χώρας, σύμφωνα με την απόφαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Οι φαρμακοποιοί ζητούν να βρεθούν οριστική λύση στο ζήτημα σωστής λειτουργίας και βιωσιμότητας του ΕΟΠΗ, συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής των συνταγών Σεπτεμβρίου, αλλά και να ξεκαθαριστεί το τι θα γίνει με τα παλαιά χρέη. Ο γραμματέας Διοικούσας Επιτροπής του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρος Ντούσκας, με σημερινές του δηλώσεις τόνισε ότι οι φαρμακοποιοί θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ για την εξυπηρέτηση των πολιτών θα λειτουργούν φαρμακεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Δευτέρα και Τρίτη σήμερα κλειστά τα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, 48 ώρες υπεργεία. Ακολουθούμε την απόφαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Τα αιτήματα του κλάδου είναι γνωστά, τα προβλήματα πάρα πολλά. Έχουν ανοίξει ένα σωρό θέματα. Το θέμα του ωραρίου, το θέμα των ατομικών συμβάσεων, τα παλιά χρωστούμενα, η χρηματοδότηση του ΕΠΗ, όλα αυτά είναι πλέον στον αέρα. Να περιμένουμε νέες κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες, κάποια γενική συνέλευση. Την Τετάρτη ο Πανελλήνιος πάλι θα συνεδριάσει, έτσι ώστε να αποφασίσει τι θα ακολουθήσει. Θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα υπάρξει κάποια ύφεση, σε σχέση όλα αυτά συναρτώνται με την απόφαση, με τις αποφάσεις του Υπουργού. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων έχει δηλώσει κάποια προτίμηση ώστε να συνεχίσει ή όχι τις κινητοποιήσεις εσείς προσωπικά? Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων ακολουθεί μέχρι στιγμής συμπλέει με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Από εκεί και πέρα θα έχουμε και εμείς πάλι Τετάρτη θα συνεδριάσουμε ώστε να κανονίσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε απειλές, δεν μπορούμε να δεχόμαστε εκβιασμούς, λες και είμαστε μικρά παιδάκια, είμαστε επιστήμονες, δεν δεχόμαστε κανένας τέτοιου είδους απειλές και εκβιασμούς από κανέναν, από κανέναν υπουργό και από κανέναν παράγοντα. Και για την ενημέρωση του κόσμου, πόσα είναι τα φαρμακεία που λειτουργούν εδώ πέρα στην πόλη των Ιωαννίνων? Επειδή στην προηγούμενη 48ωρη κινητοποίηση είχαμε κάποια παράπονα ότι ήταν λίγα τα φαρμακεία που εφημερεύουν, τα φαρμακεία ασφαλείας, πλέον ορίσαμε να είναι 6 φαρμακεία κάθε 3 ώρες ανοιχτά, έτσι ώστε κάθε πολίτης, κάθε ασφαλισμένος να βρίσκει εύκολα και άνετα το φάρμακό του πολύ κοντά στο χώρο του.